Μια ομάδα με βαριά φανέλα, μια ομάδα ιστορική, ο Εργοτέλης, αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της Α1Ε και με πλούσιο το νεανικό στοιχείο στο ρόστερ του, στοχεύει στην παραμονή προκειμένου να μπορέσει να βάλει τις βάσεις για το βήμα παραπάνω τα επόμενα χρόνια. Με αφορμή το δύσκολο κυριακάτικο παιχνίδι που ακολουθεί με το Ρούβα στο Μαρτινέγκο, αλλά και την πρόσφατη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από το δίδυμο των Μιχάλη Ξημεράκη και Αλέξανδρο Κουτίδη, η κάμερα της Crete TV βρέθηκε στο σπίτι των Κιτρινόμαυρων, με τους δύο coach να μιλούν για το ποδοσφαιρικό μέγεθος του Εργοτέλη, τους στόχους που θέτουν στη σεζόν, αλλά και γενικότερα για το πρωτάθλημα της Α1Ε. Μέχρι τώρα η πορεία μας δεν είναι αναμενόμενη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτό το αγωνιστικό κομμάτι, τον τρόπο που αγωνιζόμαστε στα παιχνίδια. Δεν έχουμε συλλέξει τους βαθμούς που θα θέλαμε. Όμως αυτό δεν σταματάει. Εμείς κάθε Κυριακή μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίζουμε. Αυτή τη φιλοσοφία και αυτόν τον τρόπο σκέψης έχουμε δώσει στα παιδιά. Να παίξουμε ένα ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και να προσπαθούμε μέσα από τις εμπειρίες που μαζεύουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό σύνολο. Σαν ποδοσφαιριστής και εγώ, σαν τερματοφύλακας, όλα τα χρόνια που ήμουν, είχα ζήσει τις δύσκολες χρονιές στο Εργοτέλη με τα ξερά γήπεδα. Έχω ζήσει και πολύ καλές στιγμές με τις ανόδους μέχρι την αποκορύφωση που φτάσαμε στο επίπεδο της Super League και τα χρόνια που πέρασαν και σαν προπονητής μετά. Και όλες αυτές τις εμπειρίες που έχω, που κουβαλάω μέσα μου, τις γνώσεις, προσπαθώ να τις δώσω στα παιδιά και στους προπονητές που είναι κοντά μας. Καταρχάς να καταλάβουν τι είναι Εργοτέλης, τι σημαίνει για μας το να ανεβαίνεις κάθε μέρα στο λόφο, τι δουλειά γίνεται καθημερινά σε όλα τα τμήματα, από την Ακαδημία μέχρι τη μεγάλη ομάδα του Εργοτέλη που βρίσκεται στην Α1. Να τους δώσουμε ξανά το κίνητο ότι μέσα από την ιστορία που έχει αυτή η ομάδα, τη φανέλα που πολλές φορές λέμε. Να ξαναπάμε τον Εργοτέλη ένα σκαλί παραπάνω. Με όλα αυτά που σας είπα πριν, υπάρχει μια μαγιά. Το θέμα από εκεί κάτω είναι πόσο θα βρεθεί μια διοίκηση δυνατή από κάποιους ανθρώπους, ούτως ώστε να βάλουν το όραμα και να βάλουν τους στόχους για να πάει η ομάδα παρακάτω. Παλιότερα υπήρχαν διοικήσεις δυνατές, όπως υπήρξε και το δίδυμο στον Τζόρτζο Κλουστοτάτο, φυσικά, που έβαλε τις βάσεις για να γίνει μια μεγάλη ένας δρόμος, να ανοίξει ένας δρόμος για να πάει η ομάδα αυτή σε παραπάνω κατηγορίες. Φυσικά υπήρχε η συνέχεια με τον κύριο Παπουτσάκη, γιατί ήταν κάτι το ανεπανάληπτο για τον Εργοτέλη τα χρόνια που ακολούθησαν. Είναι καθαρά θέμα διοίκησης. Αυτή η κατηγορία είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχει ομάδες ιστορικές, παραδοσιακές, θα έλεγα εγώ, στην Α1, παραδοσιακές ομάδες τοπικού πρωταθλήματος που με σκληρές τένδρες. Έχει αρκετά ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και κάθε παιχνίδι έχει τη δυσκολία. Βλέπετε και ο καιρός τώρα είναι δύσκολος. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο όμως και αυτό. Σε συνδυασμό και με το πρωτάθλημα και το κύπελλο που έρχεται τώρα, αλλά και το ξαναβολής με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε κάποια παιχνίδια συνεχόμενα μέσα σε κάποιες εβδομάδες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα κι εμείς. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην ομάδα του Εργοτέλη. Έχω συναντήσει ανθρώπους με το χαμόγελο και πολύ θετικούς. Αυτό που συζητούσαμε και μέσα λίγο πιο πριν με τους ανθρώπους είναι ότι είχα υπάρξει σε ένα παιχνίδι του Εργοτέλη με την Αναγέννηση Γιαννιτσών, όταν η ομάδα ήταν γάμα εθνική, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο στάδιο της προετοιμασίας στη Μακεδονία. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η ομάδα έχει και ιστορία και το εκτόπισμά της είναι για έξω από την Κρήτη. Αυτό που θέλουμε και θέλω και εγώ είναι να βοηθήσω να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να βελτιώσουμε και το σύλλογο και τους ποδοσφαιριστές και όποιον απαρτίζει αυτό το σωματείο. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε να πούμε πολλά. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά όπως κάνουν τα παιδιά από την αρχή της χρονιάς. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο.